Η έναρξη τη νέα ακαδημαϊκή περίοδου βρίσκει χιλιάδε φοιτητέ και τι οικογένειέ του σε αδιέξοδο λόγω του δυσβάσταχτου κόστου τη φοιτητική ζωή. Τα χανιά με τα μικρά διαμερίσματα και τι γαρσονιέρε, να είναι δυσέβρετα είτε με ενίκεια στα επίπεδα των 500 ευρώ κατά μέσο όρο, έχουν πάψει προπολού να είναι φιλόξενα. Με τους του φοιτητέ του Πολυτεχνείου Κρήτη να κινητοποιούνται στο πλαίσιο τη Πανελλαδική Δράση τη 10 Σεπτεμβρίου, ζητώντα μέτρα στήριξη. Εδώ, φοιτητέ, τα χανιά. Ε, θέλουν τουλάχιστον ένα βασικό μισθό για να τα βγάλουν πέρα και παραπάνω Όταν τα νοικιά στο κέντρο μπορούν να ακουμπάνε και τα 500 ε, και 600 ευρώ για γκαρσονιέρες Δεν μπορούν να βρουν σπίτια Ήδη έχουν ξεκινήσει στο διαδίκτυο, παρακολουθώ τα σπίτια που είναι για βραχυχρόνια μίσθωση να τα προωθούν για μεσοπρόθεσμη μίσθωση από τον Σεπτέμβριο του 24 μέχρι τον Μάιο-Ιούνιο του 25. Περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά φέτος χιλιάδες φοιτητές βρίσκονται σε αδίέξοδο χωρίς καν να γνωρίζουν αν θα ξεκινήσουν τις σπουδέ τους. Και παιδιά που έχουν έρθει εδώ πέρα και είδαν ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά και πήγαν στον τόπο κατοικία τους. Και πολλά παιδιά, οι γονείς τους τους λένε ότι δεν μπορούμε να σπουδάσουμε τόσο μακριά. Και αυτό φαίνεται και από τα νούμερα ε, των εισακτέων, το ποιοι επιλέγουν τις σχολές εδώ κάτω. Ο Φοιτητικός Σύλλογος Εστειών του Πολυτεχνείου Κρήτης περιγράφει τις αποθαρρυντικές συνθήκες για σπουδές, όχι μόνο στα Χανιά αλλά και στις μεγάλες πόλεις της χώρας. Το στεγαστικό επίδομα αφορά ελάχιστου, αποκλείει όσους σπουδάζουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και πρακτικά είναι 125 ευρώ το μήνα. Τα ενίκια συνολικά έχουν αυξηθεί κατά 53% τα τελευταία πέντε χρόνια, με αποτέλεσμα πάνω από το 40% των φοιτητών να δυσκολεύεται ή να αδυνατεί να πληρώσει. Στο Πολυτεχνείο Κρήτη, παρά τι νέε επεκτάσει, οι φοιτητικέ αιστείε είναι πολύ μακριά από την πραγματική κάλυψη των αναγκών. Εδώ οι φοιτητικέ αιστείε είναι ε, η καλύτερη λύση, αλλά είναι η θέση μόνο 300 για όλο το Πολυτεχνείο για 4-5 χιλιάδες φοιτητές είναι οι 300 θέσεις. Και αυτά με κάποια οικονομικά κριτήρια και ακαδημαϊκά. Η καθιέρωση ακαδημαϊκών κριτηρίων τα τελευταία χρόνια για είσοδο στι φοιτητικέ αιστείε έχει σαν αποτέλεσμα μεγάλο αριθμό φοιτητών να αποκλείεται από αυτέ παρά το γεγονό ότι πληρούν τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.